Καλησπέρα από τα Bula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Γιάννας Ηλιούπολης. Ο αγώνας μεταξύ Γιάννα Ηλιούπολη Μελίσια ήρθε ισόπαλος 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Μελισσίων, τον κύριο Αλέξη Ματζούνη. Και Ματζούνη, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Ναι, ξέραμε ότι παίζουμε μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες, με πολύ ποιοτικό ρόστερ, έμπειρα παιδιά. Μια ομάδα που ξεκίνησε και από τα φαβορί για πρωτάθλημα. Το ξέραμε δηλαδή εξ ορισμού ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα όσο αφορά το μάτς, θεωρώ ότι οι φίλαθλοι που ήρθανε, εκτός από εμάς τους προπονητές του Απολύ Ψυχτοφόρο, ευχαριστηθήκανε παιχνίδι. Θεωρώ η έντασή του, η εικόνα του ήταν από παιχνίδι μεγαλύτερης κατηγορίας. Προηγηθήκαμε, για να είμαστε δίκαιοι, στο πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε τόσο καλοί. Η Διάνα ήταν καλά στημένη, καλά τακτικά, παρότι την ξέραμε, είχε πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια της. Μετά τη δώσαμε και εμείς κόπημα βάσει τακτικής τη στιγμή που μας μπροστά στο σκορ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έγινε πιο πιεστική και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μετά από ένα στημένο εκεί που πίεζε, κατάφερε, μας ισοφάρισε και θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο ντέρμπι, εντάξει, και οι δύο μπορούμε να είμαστε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οι δύο στεναχωρημένοι. Αλλά πραγματικά έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό είπα και με τον συνάδελφο προπονητή και φίλο, ότι ήταν ένα μάτς καιρός να το βλέπεις. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες, η επόμενη αγωνιστική. Τώρα δεν είναι η επόμενη αγωνιστική. Έχουμε τον Ήφαιστο στην έδρα μας. Μια ομάδα παλεύει και αυτή για την παραμονή της, που είναι πολύ σκληρή η ομάδα. Αλλά έχουμε τώρα Τετάρτη, θα ξανάρθουμε εδώ. Να έχουμε την υγειά μας. Σωστά είναι το κύπελο. Σ' άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς που αυτό δεν συγχωρούνται τα λάθη γιατί είναι προημιτελικός κυπέλου. Από δύο ομάδες πολύ ποιοτικές και ανταγωνιστικές και θα δούμε τώρα, θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Πολύ ωραία. Είχατε κάποια παράπονα από τη διαιτησία? Όχι, κοιτάξτε τώρα. Το έχω πει ότι οι δικαιολογίες γεννάνε αποτυχίες. Τώρα κι εγώ μπορεί κάποια στιγμή να διαμαρτυρήθηκα για ένα ράουντ, για ένα φάουλ, αυτό είναι στο παιχνίδι. Και ο διαιτητής συνάνθρωπος, δεν είδα καμία πρόθεση ούτε να δικήσει ούτε να ευνοήσει καμία από τις δύο ομάδες. Τώρα ένα ανθρώπινα, του φύγε ένα φάουλ, ένα offside, ένα ράουντ και εμείς να είμαστε, το ίδιο μπορεί να συνέβαινε. Όχι, κανένα παράπονο για τη διαιτησία. Η ομάδα είναι τώρα σύσσωμη, έχετε τραυματισμούς, αντιμετωπίζετε κάποια θέματα? Όχι, μόνο έναν παίχτη έχουμε έξω την προπόνηση Παρασκευή, στο Φάκι τον Ιάσονα, και σήμερα λίγο να δούμε την κατάστασή του που βγήκε λόγω τραυματισμού. Ο σκόρερ μας ο Ανδρέας ο Παπαχρήστος, που είναι και σημαντική μονάδα για την ομάδα μας. Άρα για την Τετάρτη δεν γνωρίζετε? Θα το δούμε, αλλά θέλω να πιστεύω, γιατί εκτός από τα ιατρικά πρωτόκολλα είναι και η ψυχή, και να είστε σίγουρος ότι μάλλον θα παίξει. Ωραία, πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στη πορεία σας και ραντεβού στην επόμενη αγώνα των Μελισσίων. Θέλω να πω και δημόσια, ευχαριστούμε τη Διάνα για τη φιλοξενία. Μέσα στο παιχνίδι, εντάξει, μπορεί μέσα στην ένταση κάτι να πεις, μια κουβέντα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά η φιλοξενία από τους ανθρώπους, τους ευχαριστούμε, ήταν άψογη και καλή συνέχεια να και η Διάνα με υγεία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.